Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για τη συμπερίληψη της χρονικά περιορισμένης εξαίρεσης για τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση της Κύπρου με την υπηρετική Ευρώπη. Η Κύπρος τα τελευταία 21 χρόνια δεν διέθετε εναλλακτική συνδεσιμότητα και από φέτος γίνεται ένα πιλωτικό εγχείρημα που δεν θα θέσει σε κανένα απολύτως κίνδυνο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του κανονισμού. Ωστόσο, για να έχει αντίκρισμα η λόγω εξαίρεση θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στην πρόταση ETS Maritime. Η Κύπρος χαιρετίζει το γεγονός ότι λήφθηκαν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες των εταίρων μας, ενώ θεωρεί ότι η εισαγωγή του πολλαπλασιαστή για την παροχή κινήτρων στη συζήτηση για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης αποτελεί ισορροπημένη επιλογή. Οι προτινόμενοι στόχοι είναι φιλόδοξοι, διασφαλίζοντας τη δίκαιη συμβολή του ναυτιλιακού τομέα στην κλιματική αλλαγή, παρέχοντας συνάμα επαρκή χρόνο για προσαρμογή. Το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η έλλειψη διαθεσιμότητας βιώσιμων καυσίμων, σε συνδυασμό με την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση και την επισιτιστική κρίση, δεν μας επιτρέπει καμιά ευελιξία για υψηλότερους στόχους. Παρά τα αυτά, έχουμε αποδεχθεί την επίσκεψη της αξιολόγησης του κανονισμού από το 2030 στο 2027. Σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις μηδενικών εκπομπών στα κυβεβόλια, υποστηρίζουμε το κείμενο ως έχει, το οποίο διατηρεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ φιλόδοξης προσέγγισης και πραγματισμού. Αναφορικά με τα έσοδα που απορρέουν από τις ποινές, στηρίζουμε το προτινόμενο σύστημα που επιτρέπει τη διαχείρισή τους από τα κράτη-μέλη για στήριξη της ενεργειακής μετάβασης του ναυτιλιακού τομέα, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη σύστασης ειδικού ταμείου ναυτιλιακής μετάβασης στα πλαίσια του ETS Maritime. Σας ευχαριστώ πολύ.